Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να κάνουμε πολλή ζημιά. Γιατί έχω ακούσει κάπου εκεί έξω ότι λένε το Παρίσι είναι η πόλη του φωτός. Σιγά που μας κουνιέται. Μετά από το σημερινό βίντεο, εδώ πέρα εγώ θα είμαι η πόλη του φωτός. Γιατί η CPI μου στείλε και άλλα φώτα. Πρώτον, LED strip για γύρω από το γραφείο. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, λάμπα για να την καταστήσω εκείνη εκεί πίσω. GovRGBICWW Floor Lamp και Neon Rope Light. Και μετά από αυτό το βίντεο, άντε να τους δω τους Παριζιάνους να με κουνιούνται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα τα πάρουμε βήμα-βήμα. Λέω να ανοίξω πρώτα το μικρό. Οπότε θα αφήσω τη λάμπα πίσω για τώρα και να πιάσουμε εδώ. Να δούμε και το κουτί τι έχει μέσα, βήμα-βήμα. Που γι' αυτό θα χρειαστώ τη δεύτερη πτυσσόμενη μου κάμερα. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Λοιπόν, κάτσε αρχικά να ανοίξω, γιατί τα αυτοκόλλητα της Γκοβί δεν είναι και πολύ εύκολα. Κλασικές χαιρετούρες. Το ταξίδι μας ξεκινάει τώρα. Βέβαια, έχουμε προβάδισμα εμείς. Έχουμε ήδη στημένα φώτα της Govi και εγώ και πίσω από την οθόνη που δεν φαίνεται. User manual και τα σχετικά. Εδώ μας έχει και τα βήματα της εγκατάστασης. Οπότε αυτά πετάμε εδώ στην άκρη. Αυτό το κρατάμε εδώ πιο κοντά. Πάμε πιο μέσα. Ου, τι είναι αυτό. Είναι το σχοινί. Μοιάζει σχοινί. Λοιπόν, εδώ έχει τυλιγμένο όλο αυτό το κουλούρι. Εδώ σαν στριφτή είναι. Με το σχοινί και μέσα τι άλλο έχεις δηλαδή. Πετάμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Πιο κάτω, πιο κάτω είναι η παροχή. Και εδώ πέρα μου έχει και άλλα από αυτά τα τρομακτικά αυτοκολλητάκια, γατζάκια που είχαμε δει και στο strip το οποίο ήταν πίσω από το... Αυτό τι είναι εδώ, κάτι σαν θικούλα είναι. Θα το δω στην πορεία, αυτά τα υπόλοιπα μοιάζουν όντως. Κάτσε να τα διάσω εδώ. Α, όχι, μου έχεις άλλα πράγματα. Θα τα δω τι είναι αυτά. Αυτά ναι, αυτά είναι αυτοκολλητάκι που το κολλάς και εδώ πέρα πιάνεις. Για να το πιάνει καλά. Οκ, okay, το τι είχε μέσα το είδαμε. Αυτή είναι η ταινία. Slash σχοινί, slash strip, slash όπως θες πες το. Α, είναι σκρατσάκι, έλα ρε. Να πω την αλήθεια, μην θα τα κόψω. Σκρατσάκι. Και αυτό τώρα πώς θα πιάσει το μπροστά του γραφείου, όλο το γραφείο, πού είναι αυτό. Αυτή η πλευρά με το κόκκινο. Μ' αρέσει που είναι απίστευτα ελαστικό. Τι είναι αυτό. Okay, το κόκκινο είναι το strip τέλος πάντων. Αν το αφαιρέσω από εδώ κολλάει. Αυτό πόσο μεγάλο καταρχάς είναι. Να δω εδώ γύρω γύρω από το γραφείο πώς θα βάλω αυτό το ματζαφλάρι και να φροντίσω ώστε αυτό να είναι κοντά στο πολύμπριζο που έχω πίσω για να μπορέσει να εφαρμόσει σωστά. Πώς το έτσι δεν το μετράνε. Το άνοιγμα είναι αυτό το ύψος μου. 1,85, 3 μέτρα, 2 μέτρα, 3 μέτρα! Χα, παραδόξως, είδες τι καλό μέτρημα κάνω με το κορμί μου. Cuttable position. Τι εννοείς cuttable position. Αυτές οι τελίτσες είναι cuttable positions. Αυτό εδώ είναι, πώς είναι το τέλος αυτό εδώ. Αν θες να το κόψεις, το κόβεις και αντικαθιστάς αυτό την άκρη με αυτό. Για να έχει στην άκρη κομματάκι. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω αν είμαι τόσο θαραλέος να το κόψω. Και αυτό είναι από ό,τι λέει εδώ, για κάποια εσωτερική γωνία να το βάζεις αυτό. Αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Να ξεκινήσω με το πιο απλό βήμα. Πάρω ένα πανί να καθαρίσω την επιφάνεια γύρω-γύρω από το γραφείο, ώστε να μην έχει πλάστο πλάι σκόνη, για να φροντίσουμε ότι η κόλλα θα πιάσει καλά. Λοιπόν, οπότε εδώ βλέπεις την άκρη του γραφείου. Τα καλώδια από κάτω αγνώρισε τα, πιθανόν να στη φαντασία σου. Το σκούπισα, το γυάλισα και θέλω να υπολογίσω τώρα εγώ αυτά τα 3 μέτρα πώς θα πάνε. Κάτι το υπολογίζω εγώ τώρα και έρχομαι. Δεν με βολεύει πολύ γιατί έχω και τα μπράτσα των μικροφώνων στα πλάγια. Το έφερα το μικρόφωνο εκεί πιο πέρα. Άνοιξε περισσότερο χώρο. Οπότε θα μπορέσω αυτό να το φέρω εδώ. Κάτσε λοιπόν να ξεκινήσω να το κολλάω.
Ου, ήρθε η ώρα τώρα να το συνδέσουμε στο ρεύμα και το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Θα κάνω τώρα εγώ ένα screen recording εδώ στο κινητό και θα πάω στην εφαρμογή της Govi. Έχω ήδη το Lightstream που είναι πίσω από την οθόνη, έχω ήδη το Glide 6 που είναι στον τοίχο και θέλουμε να βρούμε τώρα επόμενο indoor lighting. Να το βρήκαμε εδώ, 3 μέτρα, RGBIC Neon Rock Light for Gaming Desk, το επιλέγω. Συνδεόμαστε τώρα με αυτό, devices pairing ή short press view on off. Να το κάνουμε, μισό λεπτό. Ok, done. Μπαίνει και εδώ πέρα στη γραμμή μου στο Wi-Fi. Τώρα είναι συνδεδεμένο, οπότε αν σε δώσω power, clutch. Ου, θύμισε λίγο kit έτσι όπως άναψε. Και εδώ είναι και όλα τα εφέ που μπορώ να βάλω. Μπορώ να το βάλω με την ομιλία μου. Το μικρόφωνο είναι πάνω στο χειριστήριο φυσικά. Color μπορώ να πειράξω και έχει πολλά έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα, μπορείς χώρια όλα αυτά να τα βάλεις ό,τι χρώμα θέλεις. Δεν θέλω να το κάνω λίγο καρναβάλι για την πλάκα. Μπορείς να βάλεις τα scenes εδώ πέρα τα οποία έχει Παναγιά στα μάτια. Έχει εδώ πέρα natural, festival, διάφορα. Άμα σε κάνω αυτό, κάνω deselect all και πάρω ας πούμε αυτά ένα προς ένα και κατεβάσω, κάνω dark patches, ok. Εντάξει, όχι ότι δεν θέλω να το δω. Πιάνει φωτι... Έχει διαφορετική, είναι αυτό το σύστημα που είχαμε πει που δεν είναι ακριβώς RGB, αλλά RGBIC που έχει τσιπάκι χωριστά το κάθε φωτάκι ώστε να μπορείς να το κοντρολάρεις μόνο του. Θα σας δείξω εδώ στην εφαρμογή που τα έχω όλα μαζί και σας προειδοποιώ τώρα γιατί θα κάνω το εξής τεστ. Ok Google, turn off the lights. Alright. Turning off 3 lights. Να σκαλά ψυχούλα μου. Θα σε τρέξω λίγο τώρα. Turn on all the lights to 15%. Okay. Setting 3 lights. Και έχει ανάψει το τοίχο, έχει ανάψει το backlight πίσω από την οθόνη, λογικά δεν φαίνεται. Και πλέον μπορούμε να κοντρολάρουμε και αυτό. Βγάλαμε στη μέση το δύσκολο το κομμάτι, πάμε στο πιο δύσκολο το κομμάτι. Και το μεγαλύτερο το κομμάτι. Οπότε κάτσε να τα ανοίξω και αυτό. Να δούμε τι θα δούμε. Αρχικά ανοίγω βιβλιαράκια στην άκρη, τουλάχιστον για τώρα. Μετά θα τα χρειαστώ για να δω πώς θα το συναρμολογήσω, αν και δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ένα κουτί. Θέλω και δεύτερη κάμερα. Τι έχει εδώ μέσα. Φορτιστή. Βγάλ' το έξω. Επόμενο πράγμα. Κατσαβίδι. Οικονομήσαμε μικρό κατσαβιδάκι, άστο στην άκρη, βάλτε τα σκουπίδια πέρα. Άλλο πράγμα στο κουτί, δηλαδή έχει τόσα πράγματα. Δεύτερο κουτί με στο κουτί. Αυτό έχει μέσα βίδες. Αυτό φαντάζομαι είναι κάπου να μπει πλάτη, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό πώς είναι. Και το χειριστήριο. Ωραία, με το ένα κουτί με στο κουτί, τελειώσαμε. Άλλο κουτί με στο κουτί. Ω, αυτό είναι, αυτό βγαίνει. Αυτό είναι ψηλό. Τι έχεις εδώ μέσα. Εδώ έχεις στην αρχή Afrolex. Τι είναι αυτό. Ου, α, εδώ είναι ο κορμός του. Και αυτό το κουτί πάει στην άκρη. Και έχουμε και λέμε Afrolex. Κάτι, μια σακούλα βλέπω εδώ. Το οποίο αυτό, καλώδιο. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι είναι καλώδιο. Μοιάζει με ένα τεράστιο λάστιχο. Θα τα ανοίξω και ναι. Είναι και τα δύο. Άρα αυτό ουσιαστικά πρέπει να είναι το φως. Επόμενο πράγμα μέσα από το κουτί. Afrolex. Τελευταίο πράγμα μέσα στο κουτί υποθέτω. Ουαπ. Αυτό λογικά είναι η βάση του. Ωραία. Εδώ θα πάρουμε ρεύμα και εδώ θα συνδέσουμε το φως. Thodors for Scale. Πάμε τώρα να το στήσουμε. Λογικά θα μπει στη θέση αυτού, να το αντικαταστήσει, να φύγει αυτό για να ησυχάσω μία και καλή από εκείνο. Πρώτο βήμα. Να ανοίξω το χώρο για να αφαιρέσω αυτό από τη γωνία, το οποίο δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολο. Ναι, το έβγαλα χωρίς τη βάση, γιατί είναι πιο εύκολο να βγει έτσι. Η βάση είναι κάτω από τον καναπέ. Πάει μία η λάμπα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τώρα σίγουρα θα πάρω το manual για να κάνω δουλειά και μου λέει να συνδέσω τις μεταλλικές τις ράβδους, μπάρες, όπως θες πες το. Αυτά εδώ, ανοίγοντας αυτή την προέκταση που έχει μέσα. Στις αντίστοιχες τρύπες που είναι εδώ πάνω για να τα δέσω μαζί και φαντάζομαι εδώ θα με βοηθήσουν το κατσαβίδι το οποίο μου δώσανε και οι βίδες που μου δώσανε, οι οποίες θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το ανοίξω χωρίς να σκορπίσουν. Ωραία, τα κατάφερα. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε αυτό, βγήκε αυτό, άρα αυτό θα μπει εδώ, τα κατάφερα και τώρα το μοναδικό που μένει, διδέσκω τις άλλες δύο βίδες.
χωρίς να σπάσω τα πάντα εδώ μέσα. Έτοιμο. Έτοιμο και αυτό. Άρα τώρα το συνδέω με την όλη κατασκευή. Κατασκευή τέλος πάντων. Τις 4-6-8 βίδες που βίδωσα. Και ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία μεγάλη ράβδο. Οπ. Η οποία αυτή μεγάλη ράβδος εδώ έχει αυτό, το οποίο υποθέτω ότι θα είναι η πάνω η πλευρά. Μιας και από κάτω μοιάζει να έχει διάδρομο. Ναι. Γιατί εδώ έχει αυτό, το οποίο ταιριάζει ώστε αυτό να μπει σε τα ρωτά. Εδώ. Align the 3 metal slots. Ναι. Connect the lamp poly lamp base. Θα το κάνω πρώτα αυτό και αυτό μετά θα το πιέσω μέσα. Οπότε εδώ τη φιλανάδα τη ράβδο θα το βιδώσω αυτό να είναι μια χαρά εδώ ασφαλές και μετά αυτό θα το βάλω από πάνω με το καλώδιο προς τα μέσα, αυτό προς τα εκεί, με αυτό προς τα μέσα και μετά θα το πιέσω για να γίνει δουλειά μου. Έχουμε ένα μεγάλο ενιαίο φωτοπάλουκο, έτσι λέγεται αυτό. Επόμενο βήμα. Αυτό είναι το user. Πού είναι το άλλο? Εδώ είναι. Λοιπόν, επόμενο βήμα. Τι έχουμε εδώ? Straighten the silicone strip light. Connect the wires. Οπότε θες τώρα εγώ να το ισιώσω αυτό και εδώ κάτω να το συνδέσω. Ensure the exposed wires are inside the lamp. Θα το κάνω ensure αυτό. Και να κάνω align το λάστιχο με το φως. Και μετά το πιέζεις μέσα για να μπει ουσιαστικά στο διάδρομο του. Έτοιμο. Και τώρα είναι αυτό χωμένο μέσα στο διάδρομό του. Step 5. Τι έχουμε εδώ πέρα? Step 5. Connect. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το πάω τον adaptora εδώ. Optional λέει. Αν θες, μπορείς να βάλεις αυτό ώστε να πιάσει. Αν θες να έχεις το controller πάνω στο φως, μπορείς να το βάλεις αυτό, το πατάς να κουμπώσει και μετά βάζεις το controller πάνω εδώ, γιατί είναι μαγνητικό. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα το βάλω. Ούτως ή άλλως εγώ τον έλεγχο το οποίο θα κάνω θα τον κάνω από το κινητό, από την εφαρμογή του Govi ή μόνο φωνητικά από τη φιλενάδα την OK, την Google. Οπότε αυτό θα το αφήσω εδώ στην άκρη. Επίσης λέει να μην το κόψετε στην άκρη αν δείτε να περισσεύει. Αν δείτε να περισσεύει, κάτι κάνατε λάθος, δεν το βάλετε σωστά. Άρα αυτό το οποίο έχω να κάνω, εκτός από το να μάθω γερμανικά για να ξανακάνω από την αρχή όλα τα βήματα, είναι να πάρω το φως και να έρθω εδώ να το βάλω στη θέση του την καινούργια. Καμία σχέση με το προηγούμενο. Και τώρα λογικά θα το ψάξω πάλι εδώ στην εφαρμογή. Θα έρθω εδώ στην εφαρμογή της Govi και θα ψάξουμε ακόμα ένα φως. RGBICWW Floor Lamp. Εδώ είναι η φιλενάδα. Staying alive. Και έχουμε και καινούργιο φως να μας φωτίζει τη γωνία. Οπότε τώρα έχω πίσω τα φύλλα. Έχω αυτό το γωνιακό, έχω γύρω από το γραφείο και έχω και ένα και πίσω από την οθόνη. Και αυτή τη στιγμή όλα, αν με εξαίρεση αυτό που δεν το κάνω με μουσική γιατί θα με τρελάνει, όλα αντιδρούνε στη φωνή μου. Four lights. Πιο Παρίσι και τρεχαγυρευόπουλη. Λοιπόν, κάτσε τώρα εγώ εδώ να έρθω να το βάλω ένα σταθερό χρωματάκι. Ένα γκρέιμερο χρωματάκι, έτσι μπράβο. Να φωτίζουν πολύ καλά, να ξεφτελίσουμε πραγματικά το Παρίσι. Λοιπόν, για αυτά τα οποία σας έδειξα τώρα, όπως το φως αυτό και το strip που αυτή τη στιγμή χορεύει γύρω από το γραφείο μου, υπάρχουν links στην περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε και εσείς οι ίδιοι. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά την CPI, η οποία είναι ο αντιπρόσωπος, επίσημος αντιπρόσωπος της Govi εδώ στην Ελλάδα. Και όπως έχουμε πει ξανά και στο προηγούμενο βίντεο, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Πάτε το like αυτή τη στιγμή στο βίντεο αν δεν το έχεις πατήσει ήδη. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω. Κοινωνικά δίκτυα στην περιγραφή, όπως και link για το δεύτερο κανάλι και το κανάλι στο Rumble. Και εμείς θα τα πούμε όταν τα ξαναπούμε.